Μαζί μας είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Καλύμνου, κ. Νικόλαος Τσαγκάρης, για να δούμε όλα όσα προηγήθηκαν αλλά και αυτά που έπονται. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλώ σας βρήκα, κύριε Κουκέιν, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μας. Βέβαια, μια που μιλάμε σε τέτοιες μέρες, 20 μέρες περίπου πριν τις εκλογές, λογικό είναι να σας ρωτήσω πώς δεν σας είδαμε εκ νέου υποψηφίο. Ενδιαφέρουσα ερώτηση και επίκαιρη. Κοιτάξτε, αποφάσισα σε αυτές τις εκλογές να μην κατέβω. Από τη στιγμή που η παράταξη στην οποία ακόμα ανήκω, του δημιουργική συνεργασία του κυρίου Μιχάλη Μπούκη, αποφάσισε να μην κατέβει στις εκλογές, αποφάσισα και εγώ να απέχω. Διάφοροι λόγοι, προσωπικοί, μια συνολική εκτίμηση της κατάστασης και των περιστάσεων έκαναν ώστε να αποφασίσω να μην εμπλακώ στα δημοτικά και να ασχοληθώ, να εξακολουθήσω να ασχολούμαι με τους συλλόγους, με τον τουρισμό, με τις δουλειές μου. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Φαντάζομαι βέβαια όμως ότι θα είχατε αρκετές προτάσεις. Είχα προτάσεις από αρκετές παρατάξεις. Ευχαριστώ τους επικεφαλείς για την τιμή που μου κάνανε. Εξήγησα όμως σε όσους με προσέγγισαν τους λόγους για τους οποίους δεν θα συμπορευόμουν μαζί. Από την άλλη βέβαια είναι και κομμάτι αυτό της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Εκεί τι εξέλιξη έχουμε, θα αναλαμβάνει κάποιος άλλος, ποια είναι η διαδικασία Όχι, που ακολουθείτε? Ακόμα. Η διαδικασία που ακολουθείτε είναι αυτή ακριβώς που είπατε. Από τη στιγμή που ο πρόεδρος της τοπικής επιτροπής, ο κ. Καλαθιανάκης, παραιτήθηκε, η εξέλιξη ας πούμε, των πραγμάτων θέλει να αντικατασταθεί από τη γραμματεία του οργανωτικού. Βρισκόμαστε στη φάση της αναμονής αυτής της αντικατάστασης. Ωραία. Άρα φαντάζομαι ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα ναι, το ελπίζω. Θα υπάρξει απάντηση και θα υπάρξει και ο πρόεδρος ναι. που θα είναι της τοπικής. Ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στα δικά μας θέματα που πάντα συζητάμε. Είναι αυτό του τουρισμού που θυμόμαστε όλοι πως εκεί την άνοιξη και ακόμη νωρίτερα ήταν πάρα πολύ καλά και ενθαρρυντικά και αισιόδοξα τα μηνύματα των κρατήσεων για τον τουρισμό. Πολλοί φίλοι όμως μας έλεγαν για τον Μάιο, και είναι κάτι που το έχουμε πει και τετατέτ, ναι. και αρχές Ιουνίου, δεν ήταν μόνο ο καιρός που ήταν ασυνήθιστα δύσκολος και άσχημος, ειδικά στον τόπο μας που πάντα Μάιο και Ιούνιο είναι καλοκαίρι πια, αλλά μας έλεγαν ότι δεν είχαν το ενδιαφέρον για τις κρατήσεις και τις αφήξεις που περίμεναν. Είναι έτσι. Εσείς μου δώσατε βέβαια μια άλλη εικόνα και θα ήθελα να το δούμε τώρα πιο αναλυτικά. Να σας πω. Καταρχάς, πολλοίς κόσμος προεξοφλούσε ότι φέτος θα είχαμε αυτή την έκρηξη που είχαμε και πέρσι. Ναι. Να μην ξεχνάμε ότι η περσινή χρονιά ήταν μια χρονιά ρεκόρ οπωσδήποτε, αλλά ήταν και μια χρονιά η οποία ήταν εξαιρετική, να το πω έτσι, με την έννοια ότι ερχόταν μετά από 3 χρόνια πανδημίας, ναι. Με τον κόσμο να διψάει για απόδραση. Ακριβώς. Οπότε υπήρξε μία έκρηξη σε κρατήσεις και επισκέψεις στο νησί μας που προεξοφλούσε ότι και φέτος θα ήταν το ίδιο. Αλλά χωρίς να σημαίνει αυτό, και θα σας πω μετά τα χαρακτηριστικά της φετινής σεζόν, δεν θα έπρεπε να ξεχνάμε ότι βρισκόμασταν σε μία κρίση οικονομική, πληθωριστική, ενεργειακή. Αυτό το πράγμα επηρέασε πάρα πολύ τους προϋπολογισμούς διακοπών των επισκεπτών. Επίσης, πάρα πολλοί προορισμοί οι οποίοι ήταν κλειστοί τα προηγούμενα χρόνια, για παράδειγμα η Τουρκία, που είναι και η γειτόνισά μας, φέτος αναπτύχθηκε στο φουλ με τιμές χαμηλές, που και λόγω της υποτίμησης της λίρας προσέλκυσε πάρα πολύ κόσμο. Αρκετοί προορισμοί και της Βορείου Αφρικής δούλεψαν πολύ καλύτερα φέτος, αλλά ο βασικός παράγοντας ήταν ότι ο κόσμος είναι στριμωμένος, να το πω έτσι ας πούμε χαρακτηριστικά. Ναι, ναι, ναι. Και πέρσι έδωσε τα ρέστα του που λέμε για να πάει διακοπές. Φέτος η απόφαση των διακοπών ήταν πιο μελετημένη και πάρα πολλοί δεν πήγαν ή πήγαν κάπου αλλού.
Ή ακούσαμε για μεγάλη επισκεψιμότητα, απλά το budget το οικονομικό ήταν περιορισμένο, έτσι. Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, τώρα να έρθουμε στο άλλο, που είναι ας πούμε ένας απολογισμός της χρονιάς μέχρι εδώ που βρισκόμαστε. Ναι, ναι. Η κίνηση ήταν ικανοποιητική. Η κίνηση ήταν ικανοποιητική. Δεν υπολοιπόταν πολύ από την περσινή όσον αφορά το πεντάμινο τώρα, το οποίο μπορούμε να σχολιάσουμε. Απλώς είχε τα χαρακτηριστικά, τα εξής χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά τα οποία είδαμε και πέρσι. Ένας δυνατός Απρίλιος, ο οποίος και ένας πιο υποτονικός Μάιος. Αυτό το πράγμα είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που συνέβαινε στα προ-κορονοϊού χρόνια. Δηλαδή παρατηρούμε, εμείς εδώ που έχουμε και τις εναλλακτικές μορφές και ιδίως την αναρρίχηση, μία μετατόπιση των επισκεπτών από το Μάιο στον Απρίλιο. Θέλετε γιατί το κλίμα είναι πιο δροσερό? Θέλετε γιατί ο Απρίλης συνδυάζεται και με διακοπές πασχαλινές των Δυτικοευρωπαίων, που μπορούν πιο εύκολα να συνδυάσουν άδειες και επομένως ταξίδια? Αλλά το παρατηρούμε. Το παρατηρήσαμε και, και πέρσι, το παρατηρήσαμε και φέτος. Δηλαδή, πολύ αυξημένη κίνηση μέχρι τις 15 Μαΐου και μετά μία μικρή πτώση μέχρι τον Ιούνιο. Ο Ιούνιος ιστορικά είναι ένας μήνας που κάνει κοιλιά, ναι, να το πω έτσι. Το λέμε πάντα. Γιατί είναι ένας μήνας που οι αναρριχητές μειώνονται σχεδόν στο ελάχιστο. Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Ναι. Οι παραθεριστές και οι ελεύθεροι και αυτοί που έρχονται με τα οργανωμένα πρακτορία αρχίζουν σιγά σιγά να αναπτύσσονται. Κάποια καταλήματα τα οποία δουλεύουν με πρακτορία είχαν καλύτερη κίνηση, μπορώ να πω ήταν και πλήρη τον Ιούνιο. Κάποια άλλα τα οποία δουλεύανε με ελεύθερους είχαν κενά. Λοιπόν, αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δεν έγινε φέτος για πρώτη φορά. Γίνεται κάθε χρόνο. Είναι ιστορικά καταγεγραμμένο. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή, ένα πολύ καλό Ιούνιο και πάρα πολύ καλό Αύγουστο, με κίνηση που μπορώ να πω, εντάξει, δεν έχουμε στατιστικά, αλλά με το μάτι και με την εκτίμηση και από τις απόψεις των διαφόρων επαγγελματιών και του κλάδου της εστίασης, παραδείγματος χάρη, ήταν στα ίδια επίπεδα, αν όχι και πιο ψηλά από ό,τι ήταν πέρσι. Είχαμε πάρα πολλούς Έλληνες που επισκέφθηκαν το νησί και αυτό μας έκανε έκπληξη και μας ικανοποίησε, γιατί όπως όλοι ξέρουμε, το κόστος των διακοπών για έναν Έλληνα στην Κάλυμνο, όχι διαμονής και διατροφής, αλλά μετάβασης, με τις αστρονομικές τιμές που έχουν τα εισιτήρια και των πλοίων και των αεροπλάνων και τη δυσκολία του να βρει κανείς θέση να έρθει στα νησιά μας, πιστεύω ότι είχαμε μια πάρα πολύ καλή κίνηση Ελλήνων φέτος στην Κάλυμνο. Ωραία, είχαμε και τους ομογενείς που ήρθαν και αυτοί μαζικά περισσότερο και από πέρσι και τόνωσαν την οικονομία του νησιού. Οπότε πιστεύω ότι όλοι πρέπει να έμειναν. Είχαμε θαλάσσιο τουρισμό, είχαμε προσεγγίσεις στο λιμάνι, είχαμε πολλά κότερα, είχαμε κίνηση. Αυτά τα πράγματα είναι αδιαμφισβήτητα. Και τα ημερόπλια βέβαια που έχουν συνεχώς το ξύλινα σκάφη. Το συμπεριλαμβάνω και αυτό μέσα στο. Πάρα πολύ σκόμη. Και ακόμη. Μα φυσικά δεν είναι ο Σεπτέμβρης. Είναι μια προέκταση του σεζόν. Φυσικά, ο καιρός είναι εξαιρετικός. Δεν υπάρχει. Εγώ νομίζω και οι πιο καλές διακοπές γίνονται αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή είναι λιγότερος ο κόσμος. Και από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τις εργασιακές, πώς να το πω, υποχρεώσεις. Τα παιδιά στο σχολείο. Και μπορούν, ναι, οι παιδιά στο σχολείο μπορούν να πάρουν διακοπές το Σεπτέμβρη. Ο Σεπτέμβρης είναι ο καλύτερος μήνας και το βλέπουμε αυτό και από τους ξένους μας που έρχονται, τους μη αναρριχητές, οι οποίοι είναι άνθρωποι μιας μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά είναι πάρα πολύ καλοί πελάτες. Αυτοί είναι οι καλύτεροι πελάτες και για τα καταστήματα, τα εκτός ξενοδοχείων. Οι προβλέψεις είναι πάρα πολύ καλές και για τον Σεπτέμβρη και για τον Οκτώβρη. Πιστεύω ότι θα έχουμε μία επανάληψη της περσινής σεζόν. Θα παραταθεί σίγουρα μέχρι και την πρώτη εβδομάδα δεκαήμερο του Νοεμβρίου, σε βαθμό ας πούμε που να είναι ανοιχτά ακόμα καταλήματα κλπ. Αυτές είναι οι προβλέψεις με βάση τις υπάρχουσες κρατήσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε επί του ασφαλούς. Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα καταλήματα έχουν πληρότητα για τον υπόλοιπο Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη, που είναι 90%. Είναι πάρα πολύ καλό. Άρα σώζουμε λοιπόν την παρτίδα, όπως λέμε.
Άνετα λοιπόν μπορούμε να καλύψουμε τα όποια κενά εκείνο ή στις περίοδου. Πιστεύω ότι ο απολογισμός στο τέλος της σεζόν θα είναι θετικός για όλους. Μπράβο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, διότι είναι ο πνεύμονας, έτσι, ναι, κάθε τόπου, κάθε περιοχής, ναι, κάθε νησιού. Ο τουρισμός εμπλέκεται τόση μεγάλη αλυσίδα επαγγελμάτων από τα νοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχεία, καφετέρειες, εστιατόρια, μπαράκια, τα πάντα, έτσι, θαλάσσια, τα οποία καταλαβαίνουμε πόσος ότι, κόσμος ασχολείται. Ναι, όσον αφορά το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Καλύμνου, πιστεύω ότι ο τουρισμός έχει το μεγαλύτερο μέρος με διαφορά από όλα τα υπόλοιπα. Και πιθανότατα βέβαια αν είχαμε και απευθείες ακόμη πτήσεις και τον Νοέμβριο, έτσι, ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια το επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο. Η επιθυμία υπάρχει, αλλά το κόστος ανεβαίνει με το να σταματάνε οι πτήσεις οι απευθείας προς το αεροδρόμιο της ΚΟ. Οπότε ένας ο οποίος θέλει να επισκεφθεί το νησί μας μετά τις 10 Νοεμβρίου, ναι, και που ο καιρός είναι ακόμα εξαιρετικός και τα τελευταία χρόνια και μέχρι τα Χριστούγεννα ακόμα ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, ειδικά για αυτούς που ενδιαφέρονται για την αναρρίχηση και τις άλλες εναλλακτικές μορφές, είναι περιοριστικό έως απαγορευτικό το να μην υπάρχουν πτήσεις. Έτσι είναι όπως το λέτε. Και έτσι, φυσικά αυτό δεν ενδιαφέρει μόνο εμάς εδώ, ενδιαφέρει και τους φίλους επαγγελματίες από το μαστιγάρι, ναι, της ΚΟΥ και όχι μόνο. Βέβαια, ασφαλώς και αυτοί κινούνται έτσι πάρα πολύ με εμάς τους επισκέπτες της Καλύμνου από μια συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά. Εγώ νομίζω πραγματικά ότι πήγαν καλά τα πράγματα. Οι επαγγελματίες μας προσπάθησαν και κατάφεραν και να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους, έτσι, και να διατηρήσουν το χαμόγελό τους. Πρέπει να αναφέρομαι και αυτό, ότι έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια προσπάθειες και από τους ιδιοκτήτες των καταλυμάτων και από τους ιδιοκτήτες των εστιατορίων, των μπαρ, των καφετεριών, να αναβαθμιστεί το προϊόν. Έχουν κάνει βελτιώσεις και στις υποδομές. Ακριβώς. Και στην ποιότητα και ο κόσμος αυτό καταγράφει. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια μελέτη, σε μια καταγραφή αποτελεσμάτων από τα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από τα Booking, Expedia κλπ. Η εταιρεία η οποία ανέλαβε το τουριστικό μάρκετινγκ της Καλύμνου, η Remake, ναι, μας παρουσίασε πριν από κάποιους μήνες τις εντυπώσεις των τουριστών όσον αφορά την ποιότητα και στην εστίαση και, και στα καταλύματα. Και βλέπουμε ότι διαχρονικά, δηλαδή από το 2017 και εδώ, κάθε χρόνο το ποσοστό των πολύ ικανοποιημένων και ικανοποιημένων από τις υπηρεσίες βαίνει αυξανόμενο και είναι της τάξης του 85%. Αυτό είναι πάρα πολύ, είναι καλό, πολύ σημαντικό για την Κάλυμνο να υπάρχει αυτό το πράγμα, γιατί το εισπράττουν όλοι. Και αυτό δημιουργεί το mouth to mouth, δηλαδή στόμα με στόμα διαφήμιση για το νησί μας και είναι πολύ θετικό για το μέλλον. Μα όταν ξέρεις ότι εκεί βασίζεσαι, έτσι δεν είναι κύριε Πρόεδρε, εννοείται ότι κάθε χρόνο ό,τι τέλος πάντων κενό, αδυναμία έχεις, ναι, θα πρέπει να το ακριβώς. Αλλά αυτό έχει περάσει και στους επαγγελματίες, το έχουν καταλάβει όλοι και κάνουν προσπάθειες ώστε να είναι κάθε χρόνο και καλύτεροι στις υπηρεσίες τους. Έτσι είναι. Βέβαια θα μου πείτε δεν είναι όλα του επαγγελματία. Έτσι. Είναι και η περιοχή, είναι και οι κακές μας συνήθειες, ναι, είναι και όλοι μας οι φορείς και ο Δήμος και όλοι να βοηθούμε. Είναι και κάποια κακώς κείμενα που αφορούν, ναι, θέματα καθαριότητα, θέματα καθημερινότητας, τα οποία εντάξει δεν θα τα θίξουμε σήμερα γιατί είναι ατελείωτα. Αλλά πρέπει όλοι, αλλά να προσπαθούμε. Πρέπει όλοι μας να προσπαθήσουμε. Ακριβώς. Γιατί όπως λέμε σχηματικά, ο κάθε ένας σκουπίζει την αυλή του, αλλά το τι είναι στο δρόμο είναι δουλειά κάποιου άλλου. Και πρέπει αυτός ο άλλος να φροντίσει ώστε να είναι καλό και το έξω και όχι μόνο το μέσο. Εγώ να προσθέσω, ας σκουπίσουμε για δύο μέτρα πιο πέρα από την αυλή μας. Ναι, εντάξει, έτσι, τώρα δεν πειράζει. Καλό είναι, γυμναστική κάνουμε. Το κάνουν πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Σε αυτό το τομέα σας διαβεβαιώ, οι ιδιώτες έχουν υποκαταστήσει. Και να φωτίσουμε κιόλας. Είναι και κάποιες περιοχές. Να φωτίσουμε λίγο, να μπει λίγο, έτσι, λίγο κοιτάξτε, πιο έντονο. Καθαριότητα, συγκοινωνία, φωτισμός των δρόμων, καθαριότητα των παραλιών, αυτά, κλάδεμα των δέντρων, αυτά είναι μερικά θέματα επιγραμματικά καθημερινότητας, ναι, τα οποία, για τα οποία κάθε χρόνο φωνάζουμε. Περίπου λέμε τα ίδια. Και λέμε τα ίδια. Εσάς και τα ίδια και τα ίδια. Ορίστε. Είχατε δηλαδή την προσέγγιση κάποιων ανθρώπων που σας είπαν, ξέρετε. Φυσικά. Καθημερινά. Το ευτύχημα είναι ότι όλα αυτά τα αρνητικά
δεν αλλάζουν τη ζυγαριά εις βάρος της Καλύμνου. Δηλαδή, λοιπόν, ο άλλος θα εξακολουθήσει να έρθει στην Καλύμνο. Αυτή είναι η μαγική φράση τελικά, παιδιά. Έχουμε γίνει, δηλαδή τα θετικά υπερσκελίζουν με μεγάλη διαφορά τα αρνητικά, οπότε οι ξένοι εξακολουθούν να μας έρχονται, αλλά αυτό αφορά εμάς κυρίως, τη συνείδησή μας. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να εξοραίσουμε το προϊόν μας. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτές τις χρόνιες παθογένειες που κάθε χρόνο βγαίνουν και για τις οποίες συζητάμε. Είναι γιατί όταν τους λες τι, είναι το πρώτο που λένε οι άνθρωποι. Μας αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος τους, η αμεσότητά τους, η ζεστασιά τους κτλ. Από εκεί και πέρα, σίγουρα θα μας πούνε ότι κουράστηκα να μετακινηθώ σε εκείνο, στο άλλο αυτό. Είδα εκείνο, τα παράπονα μου είναι αυτά. Αλλά στο τέλος γίνεται κάτι μαγικό, ειλικρινά. Ναι. Και σου λένε ότι παρόλα αυτά. Μας ξανάρχονται. Θα ξανάρχουμε. Και εκεί σε ευχαριστούμε που κάνετε. Αλλά δεν πρέπει να μας εφησυχάζει αυτό το πράγμα. Έτσι, προς Θεού. Πρέπει να διορθώσουμε τα κακό κείμενα, οπωσδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά. Και χθες είχαμε και αυτό το θλιβερό συμβάν με τον Αυστριακό, τον 65χρονο. Εκεί ναι, στη σκάλια ναι, που έχασε τη ζωή του. Όμως αυτοί οι άνθρωποι, δείτε, πήγαν να πάρουν σπίτι. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Πήγαν να δουν για σπίτι. Πάρα πολύ. Αυτό τα λέει όλα. Βλέπουν τις αδυναμίες, βλέπουν τι συμβαίνει κτλ. Όμως ξέρουν ότι εκεί στον τόπο τους έχουν άλλα να αντιμετωπίσουν. Οπότε είναι καλύτερα εδώ. Γιατί όχι, σου λέει, να μην έχουμε ένα σπίτι στην Κάλυμνο. Έχουμε κρατήσει το χρώμα μας, έχουμε κρατήσει αυτά που θέλει ο άλλος να έρθει να βρει. Εμείς δεν είμαστε η Σαντορίνη, δεν είμαστε η Μύκονος, δεν είμαστε η Πάρος. Είμαστε η Κάλυμνος όμως. Με δικά μας έτσι χαρακτηριστικά. Μα αυτό αρέσει. Αυτό αρέσει στην πελατεία που έχουμε. Ένας ο οποίος έρχεται στην Κάλυμνο δεν είναι ο πελάτης της Πάρου και της Σαντορίνης και της Μυκόνης. Έρχεται γιατί έχουμε ένα πακέτο το οποίο είναι σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις και προδιαγραφές. Βέβαια, φέτος το 2024 το Πάσχα. Νομίζω ότι είναι 5 Μαΐου, έτσι. Ναι, ναι, ίσως λοιπόν καταφέρουμε να σώσουμε τον Μάιο, μήπως, κύριε μήπως, Πρόεδρε. Ναι, το Μάιο έχει μικρότερη κοιλιά από ό,τι είχε ο φετινός. Θα το δούμε. Ναι, αν δηλαδή και οι καιρικές συνθήκες, που αυτό βέβαια δεν μπορεί να το αυτό πει κανείς, γιατί τα πακέτα κλείνονται πολύ νωρίτερα, αλλά αν κάποια πράγματα έτσι μας ευνοήσουν, εγώ πιστεύω ότι όλα καλά θα πάνε. Και καλό και το μεταφορικό ισοδύναμο, βέβαια, έτσι. Ναι. Γιατί αν το τσεκάρουν οι φίλοι, θα δουν ότι μπαίνουν και τα χρήματα. Μπορεί να αργούν λίγο. Ναι. Αλλά έρχονται τα χρήματα των μετακινήσεων. Ναι, αυτό καλό είναι, τι να κάνουμε. Ό,τι μπορεί να βοηθήσει οικονομικά τον υποψήφιο επισκέπτη, τον ενδυνάμει επισκέπτη, ναι, είναι καλό. Έτσι είναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια εικόνα, κάτι που να σας δίνει το στίγμα της επόμενης σεζόν. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη. Ναι, όχι, εντάξει. Αν και κάποιοι ξέρετε, όχι, υπάρχουν... από τον Νοέμβριο κλείνουν για το επόμενο. Μην το συζητάτε. Έτσι. Πάρα πολλοί κλείνουν για του χρόνου από την αναχώρησή τους. Δεν υπάρχει. Για να κλείσουν τις δικές τους ημερομηνίες. Ναι, για τις ημερομηνίες, γιατί για να μην κινδυνεύσουν μετά, να μην βρουν, επειδή έχουν όλες τις προτιμήσεις τους σε κάποιο συγκεκριμένο κατάλημα, σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος. Οπότε προτιμούν να κλείσουν 12 μήνες και παραπάνω πριν. Έχετε δίκιο. Και μάλιστα και από τις επαγγελματικές, από τους επαγγελματικούς τους χώρους. Ας πούμε, ναι, μου έλεγε το παιδί από την τράπεζα, μα εγώ για να κλείσω, ας πούμε, πρέπει από τώρα να κλείσει για του χρόνου. Ναι. Σας ρωτούν, κλείνονται τα πακέτα, κλείνονται οι ημερομηνίες. Και υπάρχει μια ισορροπία στον επαγγελματικό χώρο. Το θετικό είναι ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των επισκεπτών μας είναι επαναλαμβανόμενοι. Ναι. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, τι να σας πω, 50% και πάνω από το 50%. Να αναλάβετε, κύριε Πρόεδρε, να κάνουμε μια ωραία εκδήλωση εκεί για να τους ευχαριστήσετε αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιος πρέπει να το αναλάβει αυτούς. Αυτούς που έχουν γίνει μόνιμοι κάτοικοι. Πάνω από 20 χρόνια, όταν έρχεται ένας άνθρωπος, κάποιος δεν πρέπει να τους πει να ευχαριστούμε από καρδιάς. Είναι κάτι που κατά καιρούς έχει υποθεί, αλλά δεν το έχουμε υλοποιήσει. Ναι, αλλά να το κάνουμε, να το οργανώσουμε του χρόνου. Να κάνουμε κάτι ωραίο. Μέσα από την καρδιά μας να ευχαριστήσουμε άνθρωποι που έρχονται στα καταλήμματά σας. Αυτοί είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές. Ειλικρινά. Του καλλιμιακού τουρισμού. Καθηγήτρια πιάνω από την Ελβετία που είχε χάσει πια τον άντρα της, αλλά για πόσα χρόνια μετά, έως που ό,τι που μπορούσε να σταθεί όρθια, ήταν εκεί, στις Μυρτιές Καλύμνου. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό να συμβαίνει, έτσι, γιατί... Ο τρόπος με τον οποίο δένονται αυτοί οι άνθρωποι με τον τόπο είναι πραγματικά συγκινητικό. Δηλαδή, όχι οικογένεια, κάτι παραπάνω. Δηλαδή, αυτοί μπορεί να μην έχουν οικογένεια στους τόπους τους ή να είναι χαλαρά τα δεσμά. Και εδώ έχουν κάνει δεσμούς με τους μεντόπιους που είναι πραγματικά συγκινητικοί. Τώρα, έτσι ίσως συνειδητοποιούν στην πορεία, γιατί ο Καλύμνιος, έτσι είναι αυτό που μου λέει και ο σύζυγος, ότι πόσο δεμένος είναι και τι, ας πούμε, θέμα έχει αν δεν καταφέρει να έρθει του χρόνου.
Ναι. Πόσο παθιασμένος είναι να επιστρέψει του χρόνου στον τόπο του. Βέβαια, ασφαλώς. Ίσως γίνει... αυτό λοιπόν τώρα το μοιράζονται και το καταλαβαίνουν και εκείνοι μαζί μας. Ωραία. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Τίποτε να μην αλλάξει, τίποτε να μην βλάψει, να μην αλλάξει την εικόνα. Να μην έχουμε παγκόσμιες εκπλήξεις και ανακατατάξεις σε θέματα. Αυτό. Να μην έχουμε κρίσεις, να έχουμε μια ομαλότητα, μια ομαλοποίηση της κατάστασης. Να έχουμε μια αποκλιμάκωση λίγο των τιμών, γιατί αυτό έχει επηρεάσει πάρα πολύ τις επιχειρήσεις και την κερδοφορία, αλλά και, και τη διενέργεια των ταξιδιών. Δείτε τι γίνεται στο Θεσσαλικό κάμπο, έτσι, ναι, 5 ευρώ το μαρούλι. Εννοείται βέβαια να μην έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Τι να πούμε, ας ευχηθούμε το καλύτερο, να έχουμε ένα καλό τέλος στη σεζόν και να είναι το 2024 ακόμα καλύτερο από το 2023. Πάνω απ' όλα να έχουμε όλη την υγεία μας, ναι, να είμαστε αυτό, καλά, ναι. Να φτιάξουμε και πάλι νέα πράγματα, εσείς να αναβαθμίσετε τους χώρους σας, να έρχονται όλοι με χαμόγελο και με χαμόγελο να φεύγουν και να είμαστε όλοι καλά μέχρι το τέλος βέβαια τη σεζόν, θα τα ξαναπούμε και πάλι. Και να διορθωθούν επιτέλους τα κακώς κείμενα στα διάφορα θέματα. Γιατί ο τόπος μας είναι πανέμορφος και του αξίζει. Ας το αφουγκραστεί αυτό η επόμενη Δημοτική Αρχή, να μπορέσουμε επιτέλους να, σε συνεργασία και με εμάς, με όλους τους επαγγελματίες εννοώ, να διορθώσουμε αυτά τα οποία μας δυσφημούν. Γιατί πραγματικά δεν είναι ωραία εικόνα. Κάποια πράγματα που συμβαίνουν στο Κάλυμνο, όπως σας είπα προηγουμένως, μας δυσφημούν, άσχετα αν δεν έχουν το αρνητικό αποτέλεσμα θα μπορούσαν να έχουν. Ναι, αυτό είναι άλλες συγκυρίες. Ναι. Αλλά από την άλλη, παιδιά, όλοι μας, εμείς οι απλοί πολίτες, και εμείς, κύριε Πρόεδρε. Δεν μας προσυδειάζει σαν λαός να εξακολουθούμε το 2024 να έχουμε τέτοιου είδους θέματα καθημερινότητας άλυτα. Έτσι είναι. Ούτε και εμείς όμως, οι απλοί πολίτες που δεν έχουμε να κάνουμε με το κεφάλαιο τουρισμός, να σταματήσουν αυτές τις κακές συνήθειες. Τη τσάντα εδώ, το στρώμα το Σάββατο, το έτσι, το αλλιώς και χίλια δυο τα οποία ξέρετε ότι κάνουμε. Και το τσιγάρο. Ο καθένας πρέπει να αποκτήσει παιδεία πάνω σε αυτά τα θέματα και να προσέχουμε όλοι, να μην επιβαρύνουμε το περιβάλλον. Έτσι, και τουριστική συνείδηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλημέρα. Εσείς. Καλημέρα. Καλημέρα και όλα να πάνε καλά. Μέχρι το τέλος λοιπόν τη σεζόν θα τα πούμε και πάλι, να κάνουμε τον απολογισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.